διότι δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε τη μελέτη, να μπει σε διαβούλευση, να την κουβεντιάσουμε, να δούμε πώς θα είναι η πόλη μας μετά από μια 20ετία, ας πούμε. Λέω τώρα, γιατί είναι μακροπρόθεσμα αυτά τα σχέδια. Θα μείνουμε. Βέβαια. Να πούμε ότι. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο καταστήματα εστίασης, έχει και πάρα πολλά εμπορικά καταστήματα. Σωστά, που ναι, είχαν ναι. Το ίδιο άγχος με εμάς, ναι. Ασχέτως ότι εμείς κινήσαμε. Δεν μπορείς να έχεις ένα κατάστημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, εμπορικό και δίπλα να είναι, πώς το λένε, τα υλικά κατεδάφισης. Δηλαδή δεν παίζει αυτό το πράγμα, δεν είναι εικόνα αυτή. Μα και τα εμπορικά καταστήματα ήταν χρήση των κατασκευών. Όλοι ήταν ένα πρόβλημα που γιατί... Θα επηρεάσει το σύνολο των επαγγελματών. Το σύνολο βέβαια, γιατί είχα και από πολλούς καταστηματάρχες εμπορικών καταστημάτων μου στείλανε μηνύματα και μου λέγανε τι γίνεται με τις κατασκευές, θα πάμε παράταση. Οπότε το πρόβλημα είναι συνολικό και αφορούσε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. Ναι, σωστά. Οπότε πάμε, εμείς ζητήσαμε παράταση για άλλη μια φορά, γιατί περιμένοντας τη μελέτη, όπου μετά την παρουσίαση της μελέτης, οριστικής μελέτης, θα μπορούν να εκταμιευτούν και τα χρήματα του προγράμματος ώστε να γίνει η κατασκευή. Και όπως θυμάστε πολύ καλά, είχαμε ζητήσει και το μεταξύ το έχει προτείνει και ο Δήμαρχος, και να ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τον κύριο Πλακιωτάκη, τον Υπουργό, για την τρίτη παράταση που δίνουμε κατά σειρά. Και είχαμε πει το εξής, ότι θέλουμε να πάμε την επόμενη μέρα όσο πιο ήπια γίνεται. Δηλαδή να χαλάει ένα κομμάτι και να φτιάχνεται. Φανταστείτε να έχει καταδραστεί όλη η παραλία και με τώρα με τις αυξήσεις των υλικών, τις παρατάσεις, τις αναμονές και αυτά, θα περιμένετε οι κατασκευές 2-3 χρόνια να ξαναγίνουν καινούργιες. Όσον αφορά όμως αυτό, ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Ναι. Όσον αφορά αυτό, θα είναι όμως εφικτό στο τεχνικό κομμάτι να μπορεί να καταδαφίζεται μέρος των κατασκευών και να μπορούν οι υπόλοιπες να λειτουργούν, ή θα πρέπει, γιατί είναι και να είναι και εφικτό αυτό την πλευρά της εργολαβίας. Το Βαγγέλη είναι μια νομοθετική διάταξη, η οποία θα περνούσε το Φεβρουάριο από το Υπουργείο Οικονομίας που ανήκει η Χρηματική Υπηρεσία. Μάλιστα. Το οποίο θα γινόταν εκτεθειτό, το είχε πει και ο Υπουργός άλλωστε. Α, υπήρχε δηλαδή αυτή η σκέψη. Ναι, υπήρχε, η σκέψη υπήρχε αυτή για να γίνει αυτό το κομμάτι και δεν όχι μόνο για την ΕΡΑ, γιατί δεν γίνεται. Για το σύνολο, στο σύνολο της Ελλάδας. Βέβαια. Βέβαια. Και μέσα σε αυτές τις κατασκευές να πούμε ότι είναι και η προβλήματα του νησιού παίρνει παράταση. Ναι, νομίζω όμως το είπε η κυρία Κοζυράκη τις προηγούμενες μέρες για αυτό το θέμα, ότι πρακτικά είναι δύσκολο να κατεδαφιστεί η προβλήτα του νησιού, με την έννοια ότι κάποιες υπηρεσίες που θα πηγαίνουν εκεί, πού θα δένουν τα καράβια, με αυτή την έννοια το είπε. Είναι ανήκει στον ίδιο νόμο. Ό,τι είναι παράνομο και είναι στον Αιγαλό, είναι στον ίδιο νόμο. Είναι και οι κατασκευές στον ίδιο νόμο και οι προβλήτες στον ίδιο νόμο. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί άλλοι λένε άλλα, όπως αναλόγως τι ημέρα είναι. Αν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή. Λοιπόν, οπότε εμείς ζητήσαμε αυτό. Είναι θετική εισήγηση και του Δημάρχη, το πρότεινε και ο Δήμαρχος. Εννοείται ότι αυτός πήγε στα Υπουργεία και το πρότεινε. Θα υπάρχει μια νομοθετική διάταξη, η οποία θα το προβλέπει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, να γίνει ήπια μετάβαση. Γιατί φανταστείτε να καταγραφήσουν τα 55 πρωτόκολλα στην Ιεράπετρα και να ξεκινήσει η εργολαβία. Πότε θα ξεκινήσει, από πού θα ξεκινήσει, από το πρώτο μαγαζί που είναι στο Γαλέ ή από το τελευταίο. Ναι, είναι και αυτό τώρα. Ναι, είναι και θέμα προσανατολισμού της αρχής. Ναι. Ξεκινήσει με τα πρωτόκολλα, θα ξεκινήσει, γιατί φανταστείτε το πρωτόκολλο το νούμερο 1 ξεκινάει από τον Γαλέ. Αλλά στον Γαλέ έχουμε το πρόβλημα ότι κανονικά αυτό είναι με στη θάλασσα φαίνεται. Είναι η γραμμή γυαλού, είναι στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Να θυμάστε που είχαμε και αυτά τα 7 καταστήματα εστίασης τα τελευταία που τα βλέπουμε εμείς, αλλά πρώτα σε σειρά πρωτοκόλων, ότι έχουν πρόβλημα με το γραμμή γυαλού. Ναι. Λοιπόν, οπότε... Από τις συναντήσεις οι οποίες είχατε τώρα αυτό το διάστημα και όλη αυτή την παράταση και η οποία και δόθηκε, πώς προχωράει η μελέτη κατά την ενημέρωση που έχετε, πότε περιμένετε να δείτε το ξεκίνημα της μελέτης αυτής, την ολοκλήρωση μάλλον της μελέτης αυτής. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για να ξεκινήσει η διαδικασία. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται, γιατί από πέρυσι τον Αύγουστο θυμάμαι που θα παρουσιαζόταν αυτή η μελέτη, θα έπαιρνε σε διαβούλευση. Είχε παρουσιαστεί η προμελέτη. Ναι, η προμελέτη. Μιλάω για την... τις παρατηρήσεις μας. Πάμε. Ναι. Και μετά, από τη συνεντεύξη του κυρίου Ασπραδάκη, ότι το χτίριο που ήταν το μεγάλο πρόβλημα για πολλούς, δεν μας αφορά, εμάς σαν εστίαση το χτίριο. Όχι, αλλά δεν είναι μόνο, ακούστε. Εμείς κάναμε κάποιες παρατηρήσεις στο πάτωμα. Δεν είναι όμως, με συγχωρείτε που θα το πω τώρα έτσι, δεν είναι χμή προς εσάς, προς Θεού, αλλά δεν είναι η παραλία
μόνο για τους επαγγελματίες, έτσι. Βέβαια, είναι για όλο τον κόσμο, είναι δημόσιος χώρος και οφείλουμε όλοι οι γεραπετρίτες να δούμε αυτή τη μελέτη. Πώς θα είναι, τι θα είναι, αν μας αρέσει, αν μπορεί να τροποποιηθεί κάτι, αν είναι, γιατί θα το λουστούμε, να το πω έτσι, για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε, ή μέχρι να έρθει ο επόμενος δήμαρχος να θέλει να αλλάξει κάτι άλλο. Οπότε είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να μπαίνουμε και να ζητάμε, θέλουμε αυτό, θέλουμε όχι, αυτό, εννοείται. Καταλαβαίνετε, εμείς συζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, το πάτωμα, διαφωνώ. Τι πάτωμα θα είναι, να μπορώ να τους σκουπίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, και επιχειρήσεις ευθείας δεν περιμένουμε το Δήμο να μας τους σκουπίσει, πρέπει εμείς να τους σκουπίζουμε, μόνοι μας. Σωστά. Οπότε πρέπει το πάτωμα να είναι. Όλες αυτές. Σωστά, να είναι και πρακτικό, δίνει και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, όλες αυτές οι λεπτομέρειες να τεθούν στο τραπέζι. Αυτό τώρα, πότε σας έχουν πει ότι θα είναι έτοιμο? Από την ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα γίνει τον Απρίλιο. Τώρα είναι Απρίλιο, σήμερα. Ναι, δηλαδή στο μήνα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε. Στο μήνα αυτό δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό το μήνα ξέρουμε ότι θα γίνει. Οπότε όπου θα παρουσιαστεί η μελέτη, θα γίνει τα χρήματα του. Α, τα χρήματα περιμένουν δηλαδή την έγκριση της μελέτης και να μπορέσουν να αποδεσμευτούν ή έχουν προοικονομηθεί? Χωρίς μελέτη δεν μπορεί να έχει κανένα χρήματα, αφού το γνωρίζουμε. Μάλιστα, όχι με την προμελέτη, ίσως να είχε βγει κάποιο κονδύλι σχετικό. Αν είχαν έρθει τα χρήματα, λογικά το είχαμε μάθει. Μα, ό, καλά, προφανώς το είχαμε, δεν το σύστο. Δεν βρίσκεται να γραφούν να ξέρω να μπήκαθε. Οπότε σε αναμονή της παρουσίασης της μελέτης εδώ τώρα αυτό το μήνα τον Απρίλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπει σε μια σειρά που με την αναστολή αυτή της κατεδάφισης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα που να μπορέσουν να προγραμματιστούν όλα. Γι' αυτό δεν το κάναμε 6 μήνες, το κάναμε 7 μήνες που να σηματοδοτεί και την λήξη της περίοδου. Ωραία. Τώρα να πω κάτι που υπάρχει ένα σενάριο τέτοιο. Εάν, παράδειγμα, προκηρυχθούν εκλογές το Μάιο και έχουμε, λέω, σενάριο εργασίας είναι αυτό τώρα, και έχουμε εκλογές και έχουμε άλλη κυβέρνηση, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή, αυτά τα χρήματα είναι δεσμευμένα, δηλαδή θα μπορεί να τα πάμε ή θα τυναχθούν όλα στον αέρα? Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Λέω τώρα, είναι σενάριο. Δεν μπορείτε να τα απαντήσω. Ναι. Δεν μπορεί να πει, αν υπάρχει επόμενη κυβέρνηση, δεν είναι η ίδια. Μπορεί να αλλάξει ο υπουργό, να πει εγώ δεν σα βγάζω τα λεφτά. Το λέω αυτό γιατί διαχρονικά, αν πάμε πίσω, βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, πρόεδρε, να συμβαίνουν δυστυχώς. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα, θέλω να πω. Συγγνώμη, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Είναι λίγο δύσκολη γραμμή. Φυσάει εκεί κιόλας. Ναι, και εδώ που είναι φυσάει. Είχανε μαρτύχα ότι πρέπει να κάνουμε γρήγορα, γιατί αν αλλάξει η κυβέρνηση του Υπουργού, θα κάνουμε γρήγορα. Αυτό θα μας ζητήσει και πριν 2 χρόνια. Ναι, εκεί τώρα γιατί καθυστερεί αυτή η μελέτη, δηλαδή, και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Δεν γνωρίζω, πιθανόν από ό,τι άκουσα. Ναι, από ό,τι σας λένε, γιατί ρωτάτε εσείς, έχετε επαφή με τον κύριο Σπραδάκη, οπότε φαντάζομαι κάτι. Είχαμε κορονοϊού στο γραφείο του μελετικού και υπήρχε κάποιο θέμα. Καθυστερήσανε. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, οπότε εύχομαι γρήγορα να τελειώνει αυτή η ιστορία και να δούμε μια, έτσι, άλλη εικόνα εκεί στο παραλιακό, αξιοπρεπέστατη. Είναι πολύ χάλια ο ήχος εντωμεταξύ, αν πάτε ανάποδα από την οτούρα που φυσάει. Θα αναπτυχθεί. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε καλά. Ναι, πολύ καλύτερα, πάρα πολύ. Εννοείται ότι η πρόσωψη της πόλης θα αλλάξει προς το καλύτερο. Μετά πρέπει και οι πολίτες και οι συναδέλφοι μου, αλλά και οι πολίτες, πρέπει να προσέξουν το παραλιακό μέτωπο, στο πώς θα δάπουν τα σπίτια τους, να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο.
Κατάλαβε, όπως βλέπουμε στα νησιά που τραβάμε τις φωτογραφίες όταν πηγαίνουμε, που μας αρέσει αυτό το όλο το λόλεπτο. Εντάξει, να μην αντιγράψουμε βέβαια τα κυκλαδονήσια, αλλά να κάνουμε κάτι όμορφο. Όμορφο από αυτό που είναι τώρα. Ναι, και όχι η Καραγκιόζ Μπερντέ, όπως το. Ναι. Σε κανένα δεν αρέσει αυτό το παραλιακό μέτωπο. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω γρήγορα να βγει αυτή η μελέτη, να τοποθετηθούμε, να οι φορείς να πούνε τις απόψεις, το πρακτικό κομμάτι και τα πλακάκια μέχρι το παρτέρι που θα μπει και τα λοιπά και τα δεν ξέρω τι άλλο, θα δείχνει να πάρουν θέση ας πούμε και οι άλλοι φορείς, όπως η μηχανική της πόλης, όπως. Σε μια διαβούλευση που είχαμε τους μηχανικούς πόλης, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα ζήτησαμε. Δηλαδή ήταν κοινά τα αιτήματά μας. Οπότε πιστεύω ότι κάτι καλό θα γίνει. Συμφωνούμε οι φορείς. Μακάρι, γιατί η αισθητική μέχρι τώρα τέλος πάντων δείχνει άλλα πράγματα από όσα έχουν γίνει. Να έχουμε ένα αισθητικό αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε. Να, έτσι. Λοιπόν, δράτε με τις ευκαιρίες. Ναι, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ναι, με συγχωρείτε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω δράτε με τις ευκαιρίες. Το ίδιο. Δρατώμεθα τις ευκαιρίες εδώ. Να σας ρωτήσουμε και για το θέμα της Επιτροπής που χθες. Της Επιτροπής για τη δράση στο νησί. Ναι. Επειδή συμμετέχετε εκεί, πώς σας φάνηκε όλο αυτό το σκηνικό, το χθεσινό, το προχθεσινό, δηλαδή παρήχθηκε κάποιο αποτέλεσμα από όλη αυτή. Η δική μας η αίσθηση που την έχουμε πει κιόλας χωρίς φόβο εδώ με τον Βαγγέλη είναι ότι συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε. Ναι. Το βασικό και αυτό που θέλω να βγει από την τελευταία επιτροπή και αυτό που ήταν οι ερωτήσεις που κάνανε και οι διάφορες φορείς που συμμετείχαν όπως το Λιμενατσίου, η αστυνομία και αυτά, ήταν στο πώς καταλαβαίνει κανείς αυτό που γράφει το ΦΕΚ. Και αν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Το πώς θα κατεβαίνουν τα καραβάκια, ποιοι θα μπαίνουν μέσα, ποιοι θα κατεβαίνουν στην προβλήτα, πώς θα ελέγχουν αν κάποιος είναι νόμιμος κάτοχος κάποιας της γης στο νησί, με ποιο χαρτί, τι θα ζητάνε, όλα αυτά ήταν κάποιοι προβληματισμοί οι οποίοι... Σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που θέσατε υπάρχουν απαντήσεις, δηλαδή η Επιτροπή μπορεί να απαντήσει ας πούμε σε όλα αυτά ή οι φορείς που συμμετέχουν? Βέβαια, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις ώστε να γίνει καλύτερα δουλειά όλων. Όταν π.χ. δηλαδή μια ερώτηση ήταν από το λιμενάρχη στο πώς εγώ ελέγχω στη θάλασσα, στη γη ποιος ελέγχει, ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες. Γιατί καταλαβαίνετε είχαμε ένα πρόβλημα στο ποιος είναι στο νησί, ποιος ελέγχει. Όλες αυτά τα προβλήματα που είχαμε τόσα χρόνια, επιτέλους ψάχνουμε να βρούμε μια λύση. Ποιος είναι αρμόδιος γιατί. Και ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται αποκεντρωμένη, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται πολίτη. Όλοι πρέπει να λάβουν κάποιες ευθύνες. Και για το χάλι του νησιού όλοι φταίνουν. Όχι αυτοί που είναι μέσα, ούτε οι μισοί λένε φταίνουν οι τουρίστες, οι άλλοι μισοί φταίνουν αυτοί που μένουν μέσα, κάποιοι άλλοι δεν φταίνουν κανένα, φταίνει η κλιματική αλλαγή. Όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και το καταγράφει ο συνήγορος του πολίτη. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Πρέπει να έρθει ο συνήγορος του πολίτη να μας δείξει τα μπελοχώραφά μας. Βέβαια, σε πρώτες καταγραφές από τον συνήγορο του πολίτη είναι το 2001 και μιλάμε για το 2022 αυτή τη στιγμή, 21 χρόνια μετά. Οπότε αυτή τη στιγμή, αν γινόταν λίγα πράγματα κάθε χρόνο, πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε τον περιορισμό επισκεψιμότητας της χειρινής φυσής. Να, σίγουρα. Είναι παραλήψεις χρόνων, διαχρονικά, οι δημοτικές αρχές της Ιεράπετρας δεν το έχουν. Εγώ δεν πιστεύω. Εντάξει, η δική σας άποψη είναι. Αυτή η δική μου άποψη είναι ότι όλοι... Δεν πιστεύω ότι δεν φταίει τόσο πολύ όσο φταίνει οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Όχι, μισό λεπτό. Ο Δήμος είναι αυτός που θα συντονίσει τις υπηρεσίες, θα πιέσει τις υπηρεσίες για να βρεθεί η λύση. Έτσι, αυτό. Κάτι που δεν έχει γίνει και δεν λέω για τη σημερινή μόνο Δημοτική Αρχή. Διαχρονικά υπάρχει πρόβλημα με τη... Δεν το έχουμε αγκαλιάσει το τη χρυσή, διότι, ξέρω εγώ... Βλέπαμε μόνο να πάμε διακοπές όλοι μας, να περάσουμε κάποιες μέρες εκεί στη σκηνή, μη σκεπτόμενοι τι κακό θα αποκαλέσουμε στο οικοσύστημα και εννοείται ότι το βλέπαμε και οικονομικά. Πώς θα βγάλουμε χρήματα από εκεί. Να. Και εκεί θα τα βγάλουμε. Και όχι όλοι. Θα τα βγάλει συγκεκριμένοι. Θα τα βγάλει ο πιο συγκεκριμένοι. Τέλος πάντων. Εκεί που ήταν καλός, που είχε τις καντίνες και το πετάξαμε έξω με συνοπτικές διαδικασίες και έφυγε από την Ιεράπετρα και έκανε καλά τη δουλειά του και το ξέρουν όλοι
γιατί τον πετάξαν έξω. Διότι υπήρχε και η μαφία. Να μην συνεχίσω τώρα, γιατί τα ξέρουμε όλοι. Παίρνοντας και ευκαιρία από αυτό το οποίο συζητούμε τώρα όσον αφορά και τις οικονομικές απολαβές οι οποίες υπάρχουν από την υπόθεση Νησί σχετικά με την εστίαση κλπ. Εσείς από την συζήτηση την οποία είχατε κάνατε προχθές, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν στοιχεία ότι θα υπάρξει αυτό το μερίδιο το οποίο και εσείς έχετε ανάγκη και ο Ιερά Πέτρα? Κοιτάξτε, επειδή το έχουμε ξανακάνει συζήτηση και στην αρχή της, που ήμουν πρόεδρος στην εστίαση, είχαμε μαζευτεί στο, αν θυμάστε, εκεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όλοι οι φορείς της πόλης και μιλήσαμε και εμείς το... Είχε μίσο χώρο εκεί πέρα. Ναι, είναι προεκλογικά είχε γίνει αυτό. Αν θυμάστε. Όλοι συζητάγανε ότι τα χρήματα που κερδίζει η τοπική κοινωνία είναι ελάχιστα από αυτά που διακινούνται στο νησί. Είναι ξεκάθαρο. Τι θα λέμε τώρα, ότι επειδή θα πάρω 1000 ευρώ, εγώ είμαι ευχαριστημένος, θα πουλήσω 500 ευρώ. Όχι, αλλά λέμε εμείς εδώ πέρα με τον Βαγγέλη από τις τελευταίες μέρες ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το δούμε και να σχεδιάσουμε τον τουρισμό της Ιεράπετρας. Brand name πρέπει να είναι Ιεράπετρα. Το νησί Ιεράπετρα, είναι στο Δήμο. Ναι, αλλά αυτό υπήρχε νομίζω ότι θα... Μαρία, ναι, ναι. Τότε και μου τη θύμισε ένας συνάδελφός μου ταβέρνα, μεγάλη ταβέρνα στην κάτω παραλία, η αξιόμικη τη λέμε, ότι είχαν ερωτήσει γιατί σε όλα τα φυλάδια γράφουν σε Sea Island και δεν γράφει πουθενά Ιεράπετρα. Ναι. Αυτά να τα ξέρει ο κόσμος. Γιατί λέμε ότι είναι brand name, αλλά δεν γράφεται ένα Ιεράπετρα. Ιεράπετρα, ναι. Εμείς είναι Ιεράπετρα ζούμε. Και είπαμε να σχεδιαστεί, είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτή την κρίση τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας που προσφεύγει ο Δήμαρχος σύμφωνα με τις χθεσινές πληροφορίες. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το ξαναδούμε, βρε παιδί μου, από την αρχή το πράγμα, έστω σιγά σιγά κάποια πράγματα που δεν κοστίζουν, δεν θέλουν πολλά χρήματα να φτιαχτούν, ας πούμε, κάποιες ταμπέλες. Παράδειγμα, το πιο απλό λέω. Ή να πιεστεί, ας πούμε, είναι απίστευτα πράγματα έχουμε που μπορείς να κάνεις να αναδείξεις τον τουρισμό. Μπορούμε να αναδείξουμε τον αγροτουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αγροτικές μονάδες, οι οποίες είναι οι πρότυπες και μπορούν να αναδειχθούν και να κερδίζουν από εκεί. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και να δείξουμε. Το θέμα είναι ότι θέλει σοβαρότητα και προσπάθεια, δουλειά. Έτσι, αν δεν δουλέψουμε, πρέπει να το κάνει, ότι υπάρχουν να βγάζει χρήματα, γιατί υπάρχει ο απλός τρόπος να βγάζει χρήματα και υπάρχει και ο σύνδετος που μπορεί να σου βγάλει παραπάνω χρήματα. Ναι, μα αλλά αυτά δεν τα έχουμε δει να σοβαρά. Το εύκολο χρήμα. Το εύκολο χρήμα, και βλέπετε ότι δουλεύουμε εδώ πέρα όλο το χρόνο, είτε στα θερμοκήπια είτε στην εστίαση, δουλεύουμε όλο το χρόνο για να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Και σε άλλες περιοχές που είναι και κοντά μας, δουλεύουν μία σεζόν και οι υπόλοιποι κάθονται. Ναι. Τέλος πάντων, θέλει όμως σχεδιασμό, σοβαρό σχεδιασμό, και αυτό περιμένω από τη Δημοτική Αρχή να το κάνει. Δεν θα έρθει ούτε ο συνήγορος του πολίτη εδώ, ούτε το Υπουργείο Ναυτιλίας να σου πει κάνε αυτό. Εσύ θα πρέπει να το σχεδιάσεις, εμείς εδώ που ζούμε σε αυτή την πόλη, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα του τουρισμού, συνδυάζοντας όλα αυτά τα όμορφα που λέμε. Και θα σχεδιαστεί και ο Δήμος και η Περιφέρεια και η Δυτική Πρωτοβουλία, ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή που λέμε. Και θα πρέπει να γίνει συνείδηση, θα χρησιμοποιήσω ένα αγγλικό όρο, win-win, για τις όλες εμπλεκόμενες πλευρές, του να κερδίσουν όλοι, σημαίνει και να υπάρχουν και παραχωρήσεις, να υπάρχουν συνεννοήσεις τέτοιες που θα αισθανθούν όλοι το αποτέλεσμα να έρχεται θετικό και όχι απλά ένα πνεύμα αντιπαράθεσης και διαφόρων προσχωμάτων τα οποία καθυστερούν πράγματα τα οποία είναι να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν. Φανταστείτε ένα παράδειγμα, ότι αν αναβαθμίσω το τουριστικό προϊόν, εννοείται ότι ο τουρίστος που θα έρθει θα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας, οπότε αντί να χαλάει 100 ευρώ τη μέρα, θα χαλάει 200 ευρώ τη μέρα. Πολύ σωστά. Ναι, τα ακούω εδώ 20 χρόνια όπως αυτό. Ναι, οπότε αν αναβαθμίσω... Η επιθυμία δεν αλλάζει. Ναι, αλλά πρέπει να δουλέψεις, φίλοι μου. Καινούργιες, αν δείτε, έχουν αναβαθμίσει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν και είναι πολύ καλύτερης ποιότητας τουρίστες, και το βλέπουμε καθημερινά και στα καταστήματα εστίασης. Να. Οπότε ένα τουρίστας δηλαδή από αυτό, τη Χερσόνησο, ναι, θα πληρώσει την εκδρομή για να πάει στο νησί και δεν θα σταματήσει καθόλου στην Ιερά Πέτρα, με ένα άλλο τουρίστα που θα φύγει από ένα μεγάλο ξενοδοχείο και καλό ξενοδοχείο της πόλης Ιερά Πέτρας, που θα πάρει το μικρό καραβάκι με την παρέα του, θα πληρώσει παραπάνω, θα πάει 2 ώρες, θα κάνει το μπάνιο του, θα γυρίσει και θα πάει στα καταστήματα της πόλης.
είναι πολλές, πολύ πραγματικά πολύ σωστά αυτά τα οποία λέτε. Απλά να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα αυτών και για την πόλη και για τους πολίτες της πόλης, πέραν από τους επαγγελματίες. Έτσι, η οργάνωση αυτή να υπάρχει, να καλύπτει όλο το φάσμα. Επαγγελματίες και πολίτες της Ιεράπετρας να απολαμβάνουν τα προϊόντα με κεφαλαία γράμματα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, είτε με την διάσωση του νησιού ή οτιδήποτε φυσικού κάλους brand name έχουμε, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να έχουν αυτή την ανταποδοτικότητα που χρειάζεται να την έχουν. Φαντάσου, Βαγγέλη, ότι εμείς ψάχνουμε εδώ πέρα πόσοι επισκέπτες στην Ίσο Χρυσή, γιατί λέμε 1500 άτομα, αλλά κάποιες μέρες δεν είναι τόσα. Αν θα είναι τη μέρα, αν θα είναι τη στιγμή και αυτά. Υπάρχουν χώρες όπως η Ταϊλάνδη, που για την προστασία κάποιων νησιών τους, ελέγχουν τις κεραίες των κινητών και το σήμα των κινητών τηλεφώνων, πώς είναι ανά πάσα όλη τη στιγμή είναι μέσα στο νησί. Βεβαίως. Αυτό το έχουμε δει και σε παραθαλάσσια μέρη του κόσμου και σε ορεινά μέρη του κόσμου τα οποία ασχολούνται με τον χειμερινό τουρισμό. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι ο τουρισμός, η υποδομή για τον τουρισμό είναι κάτι το οποίο είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο, αλλά έχει πάντα θετικά αποτελέσματα. Μαρτυρία ανθρώπου της Ιεράπετρας που επισκέπτει καθημερινά το νησί και πήγε σε Ζάκη. Στο Λαγανά πέναντι υπάρχει ένα μικρό νησί, το οποίο είναι προστατευόμενο. Είναι περιφραγμένο και έπεσε ενός τουρίστα ένα ακριβό ντρόν. Δεν τον αφήσαν να πάει να το πάρει. Νομίζω, αν δεν απατώμα, αναφερόμαστε στο νησάκι Κερί. Πρέπει να είναι απέναντι από το Κερί. Είναι απέναντι το Λαγανά, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Έχω πάει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα, δεν το θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά είναι περιφραγμένο, είναι προστατευόμενο και ο φύλακας δεν άφησε να μπει ο τουρίστας μέσα να παραλάβει τον ντρόν που έπεσε. Αυτό το νησάκι κάποτε, γιατί επειδή νομίζω κατάλαβα από την παραλία του Λαγανά, αυτό το νησάκι κάποτε το ίμιση ήταν δισκοτέκ. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για το παρελθόν αυτό το νησί, ένα γεφυράκι το οποίο πήγαινε ο κόσμος εκεί για να διασκεδάσει. Ναι, το ξέρουν γεφυράκι. Οπότε αυτό ήταν κάποτε το ίμιση, ήταν δισκοτέκ. Η προστασία περιοχών υπάρχει στην Ελλάδα. Βεβαίως. Βεβαίως. Και δεν ξέρουμε τι είναι και λέμε ο καθένας αναλόγως τι συμφέρον έχει τη δικιά του ιστορία. Ωραία. Δεν είμαστε δήμονες, απλώς αν ψάξεις λίγο στο Google μπορείς να μάθεις πράγματα. Σίγουρα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι λάθη είναι ανθρώπινο να γίνονται. Το θέμα είναι ότι η συνεργασία τα μειώνει αυτά. Και να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη. Σίγουρα. Για να κλείσουμε, αυτό που αποκόμισα εγώ από την πέμπτη συνεδρίαση είναι ότι επιτέλους υπήρχε μια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων που έχουν αναλάβει δράση για το νησί, να βγουν οι μελέτες, να εκτεταμεχθούν τα χρήματα όπως προβλήτα στα 160.000 ευρώ και οι υπόλοιπες μελέτες από την περιφέρεια να δοθούν εκεί που πρέπει. Το δικηγορικό γραφείο που θα αναλάβει, έχει βρεθεί, που θα αναλάβει να δει ποιοι έχουν πραγματικές περιουσίες πάνω στην Ίσο Χρυσή, να μπει μια τάξη επιτέλους. Ναι. Αν την αφήσουν την Επιτροπή, θα δουλέψει. Πάντως και οι αποδηλώσεις του κυρίου Παρακαμιάν σε εμάς εχθές εδώ ήταν ότι ήταν ευχαριστημένος από την ενεργή συμμετοχή και ότι υπήρξε ένας γόνιμος διάλογος και μια διάθεση συνεργασίας για αυτό το θέμα, κάτι το οποίο στην πέμπτη συνεδρίαση πια που βρισκόμαστε διαφαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτών των συνεδριάσεων αρχίζουν και γίνονται γόνιμα. Αρκεί να συνεργαστεί και ο Δήμος, βέβαια. Σε πέντε μήνες έχουμε κάνει οι πέντε συνεδριάσεις που το ΦΕΚ προέβλεπε τρεις συνεδριάσεις το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιοι θέλουν να γίνει δουλειά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό μήνα ευχόμαστε. Καλό μήνα. Και να θα ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο για την αναστολή των κατεδαφίσεων της Πέργολας γίνεται. Ελπίζω γρήγορα να τρέξουμε τώρα εδώ για να δούμε τι θα κάνουμε ή θα γίνουμε. Και βλέπουμε ότι και η αναστολή αυτή έλαβε μέσα σε όλη το σκεπτικό και το θέμα της σεζόν, έτσι ώστε την είδαμε να παίρνει όχι εξάμηνη αλλά επτάμηνη παράταση. Ναι, το θέμα τόνισε. Είναι όμως μην ξαναπάρουν πάλι παρατάσεις. Θα να τρέξουμε λίγο τη διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο, όπως μας ανέφερε ο κ. Μιχαλαράκη, σχετικά με την μελέτη, ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε το αποτέλεσμα της μελέτης. Οπότε εκεί να, πια. Να διαβουλευτούμε τέλος πάντων. Να κουβεντιάσουμε, τη δούμε, να εκφραστούν απόψεις από όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτή η διαβούλευση έγινε με την προμελέτη και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Όχι, τις λεπτομέρειες. Ναι. Γιατί δεν επιτρέπω σε κανέναν να σχεδιάζει για μένα χωρίς εμένα, που είναι και το άσμα. Οι παρεμβάσεις σίγουρα θα υπάρξουν. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το παλέψαμε, ήταν και θέση μας από εδώ σχολιάζοντας την τοπική επικαιρότητα και τη μελέτη συγκεκριμένη. Χαίρομαι που άκουσα τον πρόεδρο τον κύριο Μιχαλαράκη ότι δεν θα φτιαχτεί, δεν θα στηθεί
το κτίριο αυτό που ήταν να γίνει στο πάρκινγκ της παραλίας να χτιστεί έτσι και να κόψει όλη τη θέα από εκεί. Να χτιστεί πάνω στο κύμα κι άλλο κτίριο. Έτσι, δηλαδή αυτό ήταν... Το ζόρι βγάζει λάδι λένε, η ελαιοπαραγωγή. Και νομίζω ότι...